Και πάμε στην υπόθεση με το Βιτριόλι. Απολογήθηκε, αλλά ουσιαστικά δεν απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή 35χρονη, η οποία τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, όπως έχει κάθε κατηγορούμενος. Δεν είπε τίποτα, γι' αυτό και έληξε άμεσα η απολογία της στην ανακρίτρια, η οποία αποφάσισε την προφυλάκησή της, όπως ήταν και αναμενόμενο, το λέγαμε και χθες. Νέα στοιχεία σήμερα στην δικογραφία, ότι ακόμα και είχε βάλει και συσκευή ανίχνευσης GPS στο αυτοκίνητο της. Η Ιωάννα την παρακολουθούσε από τον Ιούνιο, λέει, την παρακολουθούσε το αυτοκίνητό της. Είχε στήσει, λέει, και καρτέρι σύμφωνα με το κινητό της, ουσιαστικά το iPhone που είχε η 35χρονη, που βρήκαν στίγματα και από το σπίτι αλλά και από τον χώρο εργασίας της 30χρονης. Δηλαδή ήταν μια προσχεδιασμένη ξεκάθαρα ενέργεια, όπως φαίνεται και από τα νέα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά όλο τον τελευταίο καιρό ασχολούμαστε με την 35χρονη. Ξεχάσαμε την Ιωάννα, η οποία η Ιωάννα είναι αυτή που υποφέρει και για όλη της την ζωή έχει καταστραφεί λόγω της επίθεσης με το Βιτριόλι. Και σύμφωνα με τον δικηγόρο της, είναι να γίνουν περίπου 30 χειρουργία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 4ο χειρουργείο και καταλαβαίνετε τι γολγοθά έχει να ανέβει αυτή η κοπέλα μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία της. Ο κύριος Λίτρας, Απόστολος Λίτρας, ο δικηγόρος της Ιωάννας, μίλησε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, παραμένει η ίδια η κατάστασή της, δηλαδή είναι εγκάβματα στο 93% στο πρόσωπό της και στο 22% στο σώμα της. Η πόνη είναι αφόρητη και η ψυχολογική της κατάσταση, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, δεν είναι καλή. Όσο παίρνει ο καιρός, μάλιστα μπορώ να πω ότι είναι και χειρότερη. Ποια ήταν η αντίδρασή της στο άκουσμα της φερόμενης ως δράστριας? Κοιτάξτε, όταν άκουσε το όνομα πάγωσε, διότι είναι μια... Ήταν μια κοπέλα την οποία την είχε συναντήσει μόνο 5-6 φορές σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Δεν είχαν δηλαδή φιλικές σχέσεις. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έπαιζε από τα σύννεφα, ότι δεν περίμενε δηλαδή τέτοιο πράγμα. Ούτε είχε αντιληφθεί ότι την παρακολουθεί, ούτε είχε αντιληφθεί ότι κάτι περίεργο συνέβαινε. Όχι. Ούτε είχε δεχθεί απειλές, ούτε είχε αντιληφθεί το οτιδήποτε, τίποτα απολύτως. Η κατηγορούμενη δεν απολογήθηκε, κράτησε το δικαίωμα της σιωπής. Και ουσιαστικά δεν ήθελε να πει τίποτα, δεν σημαίνει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και διατάχθηκε κανονικά και προχώρησε η ανάκριση, διατάχθηκε η προσωρινή της κράτηση, γιατί και προφανώς αντιλήφθηκε και ο ανακριτής και ο εισαγγελέας ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο άτομο, το οποίο αν αφαιθεί ελεύθερο είναι πολύ πιθανό να διαπράξει ξανά έγκλημα. Όπως επίσης ότι θεωρήθηκε και ύποπτη φυγής, γιατί έχουν βρεθεί η περούκα και άλλα πράγματα τα οποία δείχνουν ότι μπορούσε να έφευγε. Οι γονείς της Ιωάννας τη γνωρίζουν την κατηγορούμενη? Όχι, δεν τη γνωρίζουν, δεν την ξέρουν καθόλου. Η Ιωάννα είναι να κάνει και άλλο χειρουργείο τώρα, έτσι, αυτές τις μέρες? Είναι να κάνει περίπου τα 30 χειρουργεία και είμαστε μόλις στο 4ο. Οι γιατροί τι λένε? Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, είναι σε πολύ καλό νοσοκομείο, με πολύ καλούς γιατρούς και ευελπιστούν ότι θα πάνε όλα. Κύριε Λίτρα, κλείνοντας, τι είναι αυτό τώρα που περιμένουμε? Κοιτάξτε, καταρχήν την κατηγορουμένη ευτυχώς δεν το τράβηξε παραπάνω, αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι δεν μπορεί να ισχυριστεί για ότι υπάσχει από ψυχικά νοσήματα κλπ. Και δεν ζήτησε πραγματογνωμοσύνη. Πράγμα που σημαίνει ότι λίγο πολύ αυτό που στήριζε από την πρώτη στιγμή μέσω του συναδέλφου μου που την εκπροσωπεί δεν υπόθηκε καν. Δεν υπόθηκε καν δηλαδή ότι υπάρχει από κάποια ψυχιατρικά προβλήματα. Δεν μπορεί και να μην το παραδεχθεί, διότι υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία εις βάρος της που είναι ξεκάθαρο ότι είναι αυτή. Απόστολος Λίτρας, ο δικηγόρος της Ιωάννας που δέχθηκε την επίθεση με το Βιτριόλι, και θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε σχετικά με την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ναι, την οποία τελικά δεν ζήτησε η 35χρονη. Ακόμα να πω, νομίζω εγώ ότι θα μπορούσε να τη ζητήσει από σήμερα, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε από τους δικηγόρους και τις τακτικές τους. Είδα χθες τον κύριο Κεχαγιόγλου, τον δικηγόρο της 35χρονης στο Μέγκα, ο οποίος είπε ότι δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο, άμα τη βγάλω με το ακαταλόγιστο, να βγει ακόμα και αθώα με εγκλεισμό, βέβαια, σε ψυχιατρίο, ή αν θα πρέπει να εκτίσει 3-4 χρόνια από την ποινή της και να είναι ελεύθερη. Και γιατί το είπα αυτό? Διότι η απόπειρα ανθρωποκτονίας με ήρεμη ψυχική κατάσταση ακριβώς, είναι το πολύ 15 χρόνια.
Δηλαδή κατέστρεψε για μια ζωή την Ιωάννα όσον αφορά το πρόσωπο, τα χειρουργεία, όλα αυτά που μας περιγράψε και ο δικηγόρος, και η ίδια η ποινή θα είναι το ανώτερο 15 στην πρώτη. Στην έφεση μπορεί να πέσει λίγο λιγότερο και αν εκτίσει τα 1 τρίτο, 2 τρίτα, αναλόγως αν έχει και καλή διαγωγή, να βγει από τη φυλακή. Υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή την υπόθεση? Μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη? Και ποια είναι αυτή? Όταν είναι τόσο ιδεχθές το έγκλημα. Όταν είναι, ακριβώς.